Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη από το θάνατο του 13 μηνών κοριτσιού, το οποίο είχε προσβληθεί από τον ιό RSV. Εν αναμονή της νενομισμένης νεκροτομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας, ο διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου επαναλαμβάνει πως πρόκειται για έναν συνηθισμένο ιό, ο οποίος από μόνος του σπάνια οδηγεί στο θάνατο. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι οφείλεται αποκλειστικά ο θάνατος του παιδιού στον ιό RSV και για τον λόγο αυτό θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της νεκροτομής καθώς και τον υπόλοιπο εργαστηριακό έλεγχο τον οποίο έχουμε στείλει. Μπορεί να συνυπάρχουν και άλλες παθολογικές καταστάσεις, γι' αυτό τον λόγο πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα γίνουν. Ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός RSV είναι μεταδοτικός. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εμβόλια για όλα τα παιδιά και αυτό λόγω κόστους. Για τον ιό RSV υπάρχει εμβόλιο, το οποίο χορηγείται όμως, έχει συγκεκριμένες ενδείξεις να χορηγηθεί. Συνήθως είναι στα πρόωρα παιδιά που χορηγείται, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό εμβόλιο και πρέπει να το κάνει μία φορά το μήνα για την περίοδο της έξαρσης του ιού, που θεωρούνται οι 5-6 μήνες από το τέλος του φθινοπόρου μέχρι την άνοιξη. Σημειώνεται ότι 1 στα 3 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στο Μακάριο Νοσοκομείο τον Φεβρουάριο είχαν προσβληθεί από τον ιό της γρίπης Α, ενώ 1 στα 5 παιδιά είχαν προσβληθεί από τον ιό RSV, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν συμπτώματα και από τους 2 ιούς.